Συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Σερών είχε το πρωί της Πέμπτης η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα. Η Δήμαρχος υποδέχτηκε σε θερμό κλίμα τους διασώστες του ΕΚΑΒ και συζήτησε μαζί τους θέματα τα οποία τους απασχολούν. Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αρχικά ευχήθηκαν καλή θητεία στην κυρία Μητλιάγκα και στη συνέχεια της έθεσαν το αίτημα μεταφοράς του σταθμού ΕΚΑΒ στο παλιό κτίριο της πυροσβεστικής όταν ολοκληρωθεί το νέο κτίριο και γίνει η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις νέες της εγκαταστάσεις. Η Δήμαρχος τόνισε πως ήδη παρακολουθεί το συγκεκριμένο θέμα, καθώς τη βρίσκει σύμφωνη το αίτημα αυτό, διαβεβαιώνοντάς τους πως θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Επίσκεψη σήμερα από τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, τους διασώστες μας, με την πολύτιμη συμβολή τους στην ασφάλεια του ανθρώπου και στην ανθρώπινη ζωή. Πέρα από την εθιμοτυπική επίσκεψη και μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με ένα αίτημα το οποίο ήδη μας έχει μεταφερθεί και το έχουμε συζητήσει και προεκλογικά και μετακλογικά με τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, σχετικά με την δυνατότητα, πιθανότητα μετεγκατάστασης του ΕΚΑΒ στο κτίριο της πυροσβεστικής όταν με το καλό ολοκληρωθεί το νέο κτίριο πυροσβεστικό σταθμός και μετεγκατασταθεί η πυροσβεστική μας. Ακριβώς γιατί το σημείο είναι κομβικό, κερδίζει το ΕΚΑΒ σε χρόνους που ακόμη και το να μπορέσει να διασωθεί μία ακόμη ανθρώπινη ζωή είναι κέρδος. Ένα αίτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει θα κατατεθεί και επισήμως και θα έρθει προφανώς με τη σειρά του στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το βλέπουμε θετικά και τις δυνατότητες γενικώς αξιοποίησης από τον Δήμο Σερών, εποφελία των δημοτών αυτού του κτηρίου, όταν απελευθερωθεί και η πυροσβεστική μας μεταγκατασταθεί 200 μέτρα πιο κάτω στο καινούριο κτίριο. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθείτε από ό,τι σας ακούσαμε, λέτε, δηλαδή σας ενδιαφέρει όπως αναφέρετε. Ήδη έχουμε οι συζητήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει με το ΕΚΑΒ. Νομίζω όταν θα έχουμε τα χρονοδιαγράμματα της μετεγκατάστασης θα μπορούμε να δούμε και εμείς από την σειρά μας μαζί με το ΕΚΑΒ πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εφόσον φυσικά ληφθεί θετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από πλευράς του, ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Σερών, Θεοφάνης Παπαευστρατίου, αναφέρθηκε στο φλέγον για αυτούς αίτημα, τονίζοντας την αναγκαιότητα της μεταφοράς τους, καθώς το κτίριο στο οποίο στεγάζεται τώρα η υπηρεσία τους είναι ακατάλληλο, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική γνωμοδότηση της Δημάρχου. Είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνουμε στη Δήμαρχο. Καταρχήν ήρθαμε να της ευχηθούμε καλή θητεία και στείλαμε τις ευχές και των υπολείπων συναδέλφων μου. Και ήρθαμε να καταθέσουμε ένα αίτημα, ένα πολύ σοβαρό αίτημα για την υπηρεσία μας, ώστε να γίνει η μετακατάστασή μας στο σταθμό της πυροσβεστικής, όταν η πυροσβεστική μεταφερθεί στο νέο της κτίριο. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κάκιστο κτίριο, τα ασθενοφόρα μας, οι πόροι μας δηλαδή που επιχειρούμε για την υγεία των πολιτών, βρίσκονται εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν ανεβαίνουν απλά σε ένα ασθενοφόρο. Υπάρχει και μια διαδικασία αναπλήρωσης υγειονομικού υλικού, έλεγχος του ασθενοφόρου. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, είτε με βροχή, είτε με χιόνι, είτε με ήλιο, με αποτέλεσμα και τα ασθενοφόρα μας να χαλάνε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Επίσης βρισκόμαστε επάνω σε όροφο, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Στο κτίριό μας δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου. Αν γίνει κάτι πολύ σοβαρό, χτύπα ξύλο, θα εγκλωβιστούν οι συνάδελφοί μου μέσα στο κτίριο. Το κτίριο της πυροσβεστικής που ανήκει στο Δήμο είναι ένα στρατηγικό σημείο, ένα κομβικό σημείο στο οποίο θα μας επιτρέψει να επιχειρούμε προς διάφορες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να μειώνουμε πάρα πολύ σημαντικά το χρόνο άφηξή μας σε όποιον μας έχει ανάγκη. Επίσης τα ασθενοφόρα μας εκεί θα βρίσκονται μέσα σε στέγαστρο και θα γίνεται πολύ καλύτερα η δουλειά μας. Πόσο σημαντικό είναι για σας που βρίσκετε ότι η Δήμαρχος είναι στο πλάι σας πάνω σε αυτό? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει θετική γνωμοδότηση από τη Δήμαρχο.
Αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε, το μήνυμα είναι καλό για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά μας, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε όποιον μας έχει ανάγκη, και στη δουλειά μας ο χρόνος είναι χρυσός και το κάθε δευτερόλεπτο μετράει.